Καλή σας μέρα, κύριε Χαριλάου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη Γεωργίου, τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΗΝΟ. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, να ξεκινήσω, κύριε Χαριλάου, από τα σημερινά. Σήμερα θα έχετε μία συνάντηση, έτσι, με τους νοσηλευτές, αν δεν κάνω λάθος. Θέμα υποστελέχωση. Δεν είναι θέμα υποστελέχωσης, είναι θέμα ορθής στελέχωσης, σωστής στελέχωσης για τον κλινικό χώρο περισσότερο. Ένας διάλογος ο οποίος ξεκίνησε μετά και τις προσλήψεις ενός μεγάλου αριθμού νοσηλευτών. Νομίζω ότι είμαστε στο τελικό στάδιο. Σήμερα ευελπιστούμε ότι θα είναι η τελευταία φορά η οποία θα βρεθούμε για να συζητήσουμε και να κλειδώσουμε τον απαιτούμενο αριθμό όσον αφορά τον κλινικό χώρο με βάση τις λειτουργικές κλίνες, δηλαδή τις κλίνες που θα λειτουργά το κάθε νοσηλευτήριο. Είμαστε θετικοί. Πιστεύουμε ότι όταν υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές και αναπτυχθεί ένας γόνιμος και επικοδομητικός διάλογος, επικοινωνία, όλα αυτά τα ζητήματα λύνονται. Μάλιστα. Επικοινωνία πρέπει να υπάρχει. Αυτό είναι το α και το ω. Κύριε Γεωργίου, είστε έτοιμοι να πείτε κι εσείς, να συμφωνήσετε μάλλον με τον ΟΚΙΠ για τους νοσηλευτές, τον αριθμό των νοσηλευτών? Είναι ένα θέμα το οποίο βλέπουμε εδώ και καιρών, αρκετών καιρών. Έχουμε φτάσει προς το τέλος. Ευελπιστούμε ότι σήμερα θα καταλήξουμε. Ναι. Γιατί σας πήρε τόσο πολύ καιρό να καταλήξετε, κύριε Γεωργίου? Όπως είπατε και εσείς, η επικοινωνία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι συνεργασίες ή σε οτιδήποτε. Δυστυχώς δεν υπήρχε η σωστή επικοινωνία ή μπορώ να πω υπήρχε μια κολλησιεργία εκ μέρους του ΟΚΙΠ έτσι ώστε να τελεσφορήσουμε. Μάλιστα. Χαμογελάει ο κύριος Χαριλάου. Ναι, κύριε Χαριλάου, κολλησιεργείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εμένα δεν μου αρέσει ούτε να οριοποιώ τα πράγματα, αλλά ούτε και να τα κάνω τραγικά. Αν έχει μία συντεχνία όπου υπάρχει συνεχής επικοινωνία, είναι οι νοσηλευτές. Λοιπόν, υπάρχει η επικοινωνία. Οι λόγοι... Με τους γιατρούς είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία σας, με τους νοσηλευτές είναι ευκολότερη. Ο κύριος Γεωργίου τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι της ώρας και ούτε πρέπει δημόσια να βγαίνουμε και να ρίχνουμε το φταίξιμο ο ένας εις τον άλλον. Εγώ θα πω ότι για κάτι που συμβαίνει πιθανόν να έχουν φταίξιμο και οι δύο. Έτσι να το πω με χιούμορ. Στα διαζύγια ισχύει αυτό. Τώρα δεν ξέρω. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, κυρία αγαπητού, είναι ότι ο οργανισμός από την πρώτη στιγμή που ανάλαβε τα δημόσια νοσηλευτήρια είχε αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της σωστής στελέχωσης των θαλάμων. Ναι. Είχαμε την πανδημία, είχαμε δυσκολίες, κανένας δεν μπορεί να το αφιβάλλει αυτό το πράγμα. Είχαμε τεράστια βοήθεια από όλων των προσωπικών των νοσηλευτήριων για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Έχει προχωρήσει στην πρόσληψη ενός πολύ μεγάλου αριθμού νοσηλευτών. Άρα, αν ο οργανισμός δεν επιθυμούσε να στελεχώσει σωστά ή αν δεν αναγνώριζε την ανάγκη ότι η ορθή στελέχωση θα έχει θετικά αποτελέσματα, δεν θα το έπρεπε αυτό το οποίο έχει κάνει μέχρι σήμερα. Θέλω να πάω στον κύριο Γεωργίου και να το ρωτήσω κάτι. Γιατί, κύριε Γεωργίου, από ό,τι μαθαίνουμε, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν κιόλας νοσηλευτές. Δεν ξέρω εσείς αν το βλέπετε αυτό. Ενώ δεν τελειώνουν νέοι νοσηλευτές, δεν ακολουθούν αυτό το δρόμο. Κύριε Γεωργίου, άρα... Πολύ σωστά έχετε επισημάνει, το είχαμε επισημάνει και εμείς ήδη προς το Υπουργείο Υγείας, όπως επίσης και προς το Υπουργείο Παιδείας εδώ και αρκετόν καιρό. Πολύ καιρό, γιατί το θυμάμαι ότι και μαζί το έχουμε ξανασυζητήσει. Άρα από τη μια σίγουρα και εμείς πάντα υποστηρίζουμε και είμαστε μαζί σας και είναι και εδώ και ο κύριος Χαριλάου και με ακούει και το ξέρει. Υποστηρίζουμε ότι σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει στελέχωση και αν, γιατί όχι να έχεις και περισσότερους αν μπορείς. Το θέμα είναι, τους βρίσκεις εύκολα, κύριε Γεωργίου, και είναι κρίμα γιατί δεν ακολουθούν οι νέοι και το επάγγελμα του νοσηλευτή της νοσηλεύτριας. Ίσως δεν έχει γίνει σωστή ενημέρωση προς τους νέους ότι υπάρχει όντως ζήτηση στο επάγγελμα και υπάρχουν και προοπτικές. Ναι. Όπως επίσης
προσπαθούμε και βελτιώνουμε τις εργασιακές συνθήκες στον χώρο της υγείας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως να πούμε ότι ήδη έχει βγει μια λίστα από τον ΟΚΙΠΗ, είναι περίπου 100 άτομα πάνω στη λίστα αυτή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον μια δεξαμενή την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα. Να πω επίσης ότι υπάρχουν νοσηλευτές οι οποίοι έχουν πρόβλημα να κάνουν αίτηση στον ΟΚΙΠΗ, γιατί ο ΟΚΙΠΗ ζητά πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ στο να εξεύρουμε άτομα τα οποία έχουν και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. Ενώ σε ιδιωτικές κλινικές δεν το ζητούν αυτό το χαρτί. Ναι, βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μπορεί, αν το ξεπεράσουμε, να βρεθούν ακόμα πιο πολλοί νοσηλευτές όσον αφορά τα νοσοκομεία του ΟΚΙΠΗ. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Χαριλάου, έρχομαι και σε κάτι άλλο πριν να σας αποδεσμεύσω. Την Τρίτη τελικά θα δώσετε την πρόταση στους εργαζόμενους σας, στους εργαζόμενους των οργανισμών. Η πρόταση θα κατατεθεί εξ όσων έχω πληροφορηθεί σήμερα το πρωί. Πιθανόν να είναι αύριο. Η πρόταση είναι έτοιμη, τη χάνει ενός τελευταίου νομοτεχνικού ελέγχου από τους νομικούς συμβούλους του οργανισμού, γιατί υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα και θα κατατεθεί. Η δέσμευση του οργανισμού θα υλοποιηθεί. Δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα. Δεν θα κάνετε όμως οποιαδήποτε, γιατί γράφετε κάποτε είναι χρόνος για να κάνετε διαβούλευση και διερωτώ με, υπάρχει χρόνος τώρα για διαβούλευση? Ό,τι ήταν να γίνει έγινε, φαντάζομαι, κύριε Χαρλάου. Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, θα κατατεθεί μια πρόταση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ναι. Φαντάζομαι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα το συζητήσουν με τα συλλογικά τους όργανα και θα ξεκινήσει μια διαβούλευση. Τότε θα ξεκινήσει η διαβούλευση. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και αυτόν προνοεί και τα εργασιακά θέσμια στο τέλος της ημέρας. Να έρθω και στον κύριο Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, δεν θέλετε να πάρει πολύ χρόνο όμως αυτή η διαβούλευση, αντιλαμβάνομαι? Αυτή η διαβούλευση έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2021 και όντως... Τώρα όμως θα έχετε πρόταση στα χέρια σας. Τώρα θα έχετε πρόταση. Εξαρτάται και τι πρόταση θα είναι. Όταν βλέπουμε ότι ο ΟΚΙΠΗ πάνω στις βασικές αρχές κάποια συλλογική σύμβαση είναι πολύ μακριά από τα συνηθισμένα που έχουν οι υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις, τότε ναι. Πάρτε την καλοπροαίρετα και δέστε την, μην ξεκινήσετε από πριν την. Εν τω μεταξύ, εσείς, κύριε Γεωργίου μου, θα συμμετάσχετε στην στάση εργασίας 12 με 3 την Παναπεργία για την ΆΤΑ? Ναι, συμμετέχουμε και στις πανσυνδικαλιστικές συνελεύσεις που έχουν γίνει. Συμμετέχουμε ως ΠΟΑΣΟ, είναι μια ανεξάρτητη ομοσπονδία συντεχνιών, προσωπεί 9 με 10 συντεχνίες και θα συμμετέχουμε κανονικά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Καλή σας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι.